φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου που σήμερα για την 14η αγωνιστική της Evolution League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Ιππότες και Colombians. Ιππότες από τη μία με 3 νίκες και 10 ήττες στην σεζόν, κοντρα στους Colombians που μετρούν 6 νίκες και 7 ήττες. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Colombians. Έχουν την πρώτη κατοχή στην αναμέτρηση. Θα έρθει και το πρώτο γρήγορο καλάθι. Ανοίγουν το σκορ λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Κικεμπάνος, Γιαπάνης, Ποδροματίδης, Καγκαράκης και Μαυροϊδής από την πλευρά των Ιππότων, οι οποίοι θα βρουν και το καλάθι τους με τον Κικεμπάνο για το 2-2. Από την άλλη, στην πεντάδα των Colombians έχουμε Καλατζάκη, Μπουλούγαρη, Τακίδη, Πασχαλάκη και Ρετινιώτη. Έγινε τώρα το τέλος των Γιαπάνη, ο οποίος πάει ως την άλλη πλευρά, βρίσκει την πάσα στην γωνία για μια εκτέλεση για τρεις του Καγκαράκη, ο οποίος θα στοχίσει. Ρετινιώτης ανεβάζει ταχύτητα, του φεύγει όμως η μπάλα. Γιαπάνης φεύγει στον εφηδιασμό, δεν εκμεταλλεύει την ευκαιρία του, κρατάει όμως ο ίδιος, θα εκτελέσει και πάλι. Ακόμα μια άσχητη προσπάθεια. Και τελικά η μπάλα θα περάσει στα χέρια των Colombians. Έχουμε και time out. Συνέχεια στο match με τον Πασχαλέκη να φτάνει μέχρι στην άλλη ρακέτα να παίρνει το foul. Βολές λοιπόν για τον για τον παίχτη των Colombians. Και στην δεύτερη για το 2-4. Στο πλάι τώρα η μπάλα για να επαναφέρουν οι Ιππότες. Με τον Γιαπάνη να παίρνει. Πιέζει πλάω Μπουλουγαρίς. Ρετινιώτης παίζει επιθετική άμυνα, θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τους μπλε. Τακίδης αφήνει στον Καλατζάκη στην δεξιά πλευρά εκείνος. Πασχαλάκης ακόμα πιο έξω η μπάλα ο Μπουλούγαρης, θα επιχειρήσει το τρίποντο. Είναι άστοχο όμως και ο Κικεμπάνος μαζεύει το rebound. Σιάπανης αφήνει δίπλα στον Καγκαράκη. Καγκαράκης θα επιχειρήσει και αυτός το σουδιατρής, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, μάχες για το rebound, Σιαπάνης είναι νικητής. Νέα 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Μια προσφύγηση από τον Σιαπάνη. Βρήκε και την πάσα για δύο πόντους, κοφή του Χονδροματίδη. Χαμένη ευκαιρία στην συνέχεια, η κατοχή είναι και πάλι για τους Ιππότες. 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Σιαπάνης κρατάει 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Κλείνεται από 2. Επειδή και πάνω θα προλάβει την, το χρονόμετρο, δεν θα βρει στόχο όμως. Καλατζάκης φύγει πίσω του στον Ρετινιώτη. Εκείνος στην άμυνα των Colombians. Πήρε ο Πασχαλάκης, ο οποίος φύγε μακριά από το χώρο δράσης του. Για τρεις ο Ρετινιώτης, δεν ευστοχή. Και βγαίνει και η άμυνα λοιπόν τώρα από τους γηπεδούχους με 7 λεπτά. 7 λεπτά να απομένουν ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 2-4 υπερθυμίζω το σκορ. Κάνει κοντά ο Χονδροματίδης. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση, διεκδικήσει με μπάλα και τελικά η κατοχή είναι για τους Colombians. Μπουλούγαρης αφήνει στον Πασχαλάκη. Κοντά αυτός, δεν είναι καλό το τελειωμάτιο, είναι καθαρή και
η άμυνα. Ο Καγκαράκης βγάζει έξω. Ανάμεσα από δύο θα φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα ο Μαυροειδής. Κερδίζει το φάουλ, το οποίο θα τον στείλει και στην γραμμή των βολών. Φάουλ νούμερο 2 αυτή για τους Κολόμπιανς. Τώρα από την μία εύστοση βολή του Μαυροειδή, εύστοση και στην δεύτερη για να φέρει το μάτς στα ίσα. Ερτουνιώτης Ερωτακίδης ζητάει κίνηση από τον Καλατζάκη για να πάει μπάλα στον Βουλούγαρη. Τελεί για τρεις αυτός μέσα. 4-7 από την τρίποντη εκτέλεση του Μπουλούγαρη, ο οποίος άνοιγε λογαριασμό τώρα. Στα 6 λεπτά τα οποία απομένουν ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Καγκαράκης είναι στο Μπιεκεμπάνο. Μαυροειδής κοντά στον Τακίδη. Τέπασε τα χέρια του εκείνος. Έγινε έτσι το φάουλ, ώστε να ξαναπάει τώρα ο Μαυροειδής και πάλι στην γραμμή των βολών. Νωρίτερα υπενθυμίζω ευστόχησε και στις δύο προσπάθειες του. Και το φαουλ αυτό για τους Κολόμπιανς. Ναι, υπενθυμίζω έχουν μέχρι στιγμής πότε σας στοχή στην πρώτη ο Μαυροειδής. Βάζει τη δεύτερη για το 5-7. Της αφήσει στον Μπουλούγαρη. Κακίδης βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις. Σε καλύτερη θέση ο Χοδρωματίδης. Θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να πάρουν το rebound οι κόκκινοι. Μαυροειδής βγαίνει μπροστά ο Καλατζάκης και κλέβει, αφήνει στον Τακίδη. Του δίνει και πάλι και τους μυριασμούς για τους Κολόμπιανς. Με ένα περίεργο τρόπο προσπάθησε να τελειώσει τη φάση ο Καλατζάκης και η κατοχή είναι και για τους υπότερους μάλιστα τώρα. Σκαμπάνης. Τελευταίο πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο. Δεν θα βγει τώρα η επιθετική άμυνα του Καλατζάκη. Πέρασε ο Χοδρωματίδης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 7-7. Ακόμα με ισοπαλία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μπουλούγαρης. Η απάντηση μένει πάνω του. Θα βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει ο Μπουλούγαρης, αλλά δεν είναι εύστοχος. Η απάντηση κατεβάζει. Φύγει πίσω στον Μαυροειδή. Καγκαράκης. Θα το πάρει τελικά το σουτ. Δεν το βάζει μαζί με ο Καλατζάκης. Με του Νιώτης. Αλλά σταματάει τρίπλα, κρατάει σταθερό το πόδι. Τακίδης δεν έχει βρει πέσει στον υποτόν, όπως λένε οι διαιτητές. Και έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ενώ ο Γιωργακόπουλος τώρα θα περάσει το μάτς από την πλευρά των Κολόμπιαν. Θα πατήσει παρκέ για πρώτη φορά σήμερα το νέο μεταγραφικό απόψημα των Κολομβιανών. Καγκαράκης. Καγκαράκης κρατάει με έχοντας μπροστά του τον Μπουλούγαρη. Σιαπάνης πάρει την τρίποντη εκτέλεση και θα βρει στόχο για το προβάδισμα των υποτών τώρα. 17 λοιπόν για πρώτη φορά σήμερα οι υπότες παίρνουν τα ενία στο σκορ. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, πατάει γραμμή ο Γεωργακόπουλος. Αλλάζει η κατοχή έτσι νωρίς νωρίς. 3-36 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 17 υπερθυμίζω το σκορ. Σιαπάνης. Περνάει.
κλείστηκε αυτή έξω. Μαυροϊδής θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο μέσα και αυτό. 13-7. Δεύτερο διαδοχικό τρίποντο για τους υπότες. Αυτά είναι η διαφορά στο συνέξι τώρα. Ρετινιώτης. Θα ψάξει τον Πασχαλάκη, θα τον βρει. Θα σηκωθεί εκείνος, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι για το 13-9. Έχουμε και την πρώτη κίνηση από την πλευρά των υποτών. Με τον Κιχεμπάνο να περνάει εκτός στην θέση του. Πέρασε ο Πεπονής. Ενώ ο Πασχαλάκης ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του. Εστοχή για το 13-10. Πιέσει ψηλά τώρα από τις μπλε. Θα γίνει τελικά το λάθος από τον Πεπόνη. Απέφερε Καρπούς η πίεση των Κολόμπιαν σε αυτή τη φάση. Ενώ ανυφαντήφερα θα περάσει στα ματσιά τους γηπεδούχους. Παίρνοντα την θέση του Μαυροϊδή. Ενώ και ο Ντουκά είναι επίσης ο Παρκέ. Ρετινιώτης. Παίζει και πάλι με τον Πασχαλάκη. Η διαφάση όπως νωρίτερα. Αυτή τη φορά όμως δεν καταφέρει να σκοράρει ο Πασχαλάκης. Θα βολευτεί με το ζευγάρι βολών του. Από τρία ομάδικα οι δύο ομάδες τώρα. 2:37 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Έστωχος στην πρώτη ο Πασχαλάκης για το 13-11. Μέσα και η δεύτερη. 13-12. Ντούκα. Έχουμε βήματα από τον Ντούκα. Ακόμα μια φορά που φαίνει αποτέλεσμα η πίεση των Colombians. Οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν και πάλι το προβάδισμά τους. Λατζάκης. Ο Εγώπλος αφήνει στον Ρετουνιώτη, θα εκτελέσει από τη γωνία εκείνος, μπήκε και μπήκε η μπάλα. Πασχαλάκη στην δεύτερη ευκαιρία των Colombians. Καλεύει ο ίδιος με τον Χονδροματίδη, ο οποίος όμως είχε προλάβει και είχε μαζέψει το rebound και έτσι. Έχουμε το τέταρτο φαουλ των γήπεδου, τον φιλοξενούμενο, με συγχωρείτε. Πάσα δεν είναι καλή του Ντούκα. Καταλήγει απευθείας εκτός η μπάλα. Βασικά μάλλον είχαμε τζάμπολ νωρίτερα γιατί δεν βλέπω να έχει προσθεθεί ομαδικός στον πίνακα. Καλατζάκης. Ο Μπουλούγαρης εκτέλεσε για τρεις, βρήκε σίδερο όμως. Ανυφαντής. Είναι στον Σιαπάνη. Τσεκάρει αυτές τις επιλογές. Έρχεται το Χονδροματίδη για να τη δώσει το screen. Πεπόνης. Εκτός ισορροπίας το σουτ μαζεύει ο Γιωργακόπουλος. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Γιωργακόπουλος του δίνουνε το σουτ οι υπότες. Αρχίσει όμως. Πασχαλάκης μαζεύει, ανανεώνει. Νέο τρίποντο τώρα για τους Κολόμπιας. Αυτή τη φορά ο Ρετουνιώτης δεν θα λαθέψει. Για το 13-15. Χονδροματίδη, Σπύρο Ντούκα προσποιήθηκε. Και πάλι Χονδροματίδης από κοντά βρίσκει στόχο. 15 όλα. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Πασχαλάκης. Ρετινιώτης θα το επιχειρήσει και αυτό και θα βρει ξανά στόχο. 15-18. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο του Ρετινιώτη, ο οποίος έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Σιαπάνης. Χονδροματίδης. Νομίζω είναι αμυντικό το φάουλ. Είναι το τέταρτο. Colombians.
Λούκα για τρεις. Αστοχή. Σαλάκης φέγει στην άλλη πλευρά. Θα πάει μόνο στην προσπάθεια. Καθαρή άμυνα όπως λένε οι διαιτητές. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους υπότες. Σιαπάνης. Παίρνει όπως Σαλάκης 5 δευτερόλεπτα. Θα προσπαθήσει να βρει τον Γεωργακόπουλο. Η μπάλα καταλήγει απευθείας εκτός. Με το ρολόι να έχει σταματήσει το 1,4. Μπράβο Νίκο! Χωρίς φαουλ τώρα. Φωνάζει ο Κιούκης από τον πάγκο. Ανιφαντής θα εκτελέσει αδύναμο το σουτ. Φινάλ λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ το 15-18. Για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκαλεπτό του μάτσου, ο οποίος μόλις ξεκινάει και βρίσκει τους Κολόμπιαν στο συν 3 με το σκορ στο 15-18. Διακόπουλος, ο οποίος έχει περάσει το μάτι για τους Κολομπιανούς, όπως και ο Καλαβρουζιώτης είναι το νέο πρόσωπο για τους Κολόμπιαν. Ρετουνιώτης θα επιχειρήσει το τρίποντο, θα στοχίσει αυτή την φορά. Άσχε για λίγο μπάλα, Ντούκα όμως κράτησε. Θέλει να βρει τον Χονδροματίδη, μπήκε δυναμικά στην άμυνα. Ρετινιώτης ωστόσο έπεσε αντικανονικά πάνω στον αντίπαλό του και έκανε έτσι νωρίς το πρώτο μαδικό των Κολόμπιαν, ενώ είναι και το δεύτερο δικό του. Σιαπάνης. Ανιφαντής. Κοιτάει ο Πεπόνης. Αυτόν θα πάει η μπάλα. 3 δευτερόλεπτα προλαβαίνει το ρολόι. Αστοχή όμως στη συνέχεια. Καλατζάκης. Από τον Ντούκα σταματάει και αφήνει στον Ρετινιώτη. Έχει διαθέσει την πάσα για τον Γεωργακόπουλο. Ο κύριος δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, το μαζεύει ο Κυριακόπουλος. Ρετινιώτης και πάλι θα το πάρει τώρα το σουτ και φτωχή. 15-21. Πολύ καλή δουλειά από τον Ρετινιώτη μέχρι στιγμής. Πίσω από την γραμμή του τρίποντου. Είναι το τρίτο δικό του. Η μπάλα είναι για τους Κολόμπιαν τώρα με τον Καγκαράκη να επιστρέψει στο μάτς. Σιαπάνης. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Ρακόπουλος πατάει γκάζι. Δυο στην άλλη πλευρά, δυνατό τελειώμα όμως. Κλέβει ο Ρετουνιώτης, θέλει έξω να πετάξει την μπάλα στον αντίπαλό του, ωστόσο θα καταφέρει να του δώσει την μπάλα. Ανιφαντής. Ντούκα και από εκεί μπάλα στα αριστερά. Σιαπάνης θα πάρει την εκτέλεση και θα βρει στόχο 17-21. Ρετουνιώτης. Για τον Κυριακόπουλο δεν βρίσκουν ανοιχτούς διαδρόμους τώρα οι μπλε. Καλατζάκη σταματάει την πλάχη, 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει με ένα περίεργο τρόπο και η μπάλα θα καταλήξει απευθείας εκτός. Είναι εκτός, θα περάσει και ο Καλατζάκη τώρα με τον Τακίδη να παίρνει τη θέση του. Εκεί πάσα για τον Ανιφαντή, τρέχει και σώζει την κατάσταση ο Σιαπάνης. Κακίδης εκεί θα κόψει. Ευκαιρία τώρα για τους Κολόμπιαν να βρουν κάπως ανοργάνωση την άμυνα. Ωστόσο επιστρέφουν γρήγορα οι κόκκινοι. Θα χάσει την μπάλα ο Ρετινιώτης. Τεχνιδιασμός τώρα για τους υπότες. Σιαπάνης θα βρει την πάσα. Καράκης. Ο Πεπόνης η μπάλα θα πάει στον Ανιφαντή. Τώρα θα προσπαθήσει να βρει αυτό τον Ντούκα. Θα τα καταφέρει μια χαρά. Δύσκολο. Εκείνον και ο Καλαβρουζιώτης μαζεύει για να αφήσει τον Κυριακόπουλο. Είναι η πάσα. No look πάσα από τον Κυριακόπουλο. Εκεί δεν βρισκόταν ο Καλαβρουζιώτης. Και έχουμε νέο λάθος τώρα. Είναι Κολόμπιανς, ενώ ο Κύπης έχει πέρασει το μάτς για τους φιλοξενούμενους, ενώ και ο Μαυροίδης πάντα υπάρχει τώρα για τους υπότες. Καράκης. Επιλογή για σκριν.
λάθος χρόνο ο Καλαβούς Γιώτης. Σιαμπάνης μαζεύει, δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Πρέπει να σουτάρει ο Ανιφαντής. Κατοχή είναι για τους Κολομπιάνους. Ναι, αλλάζει το 17-21. Επιμέρους 2-3 το σκορ. Στα χαμηλά έχουν μείνει μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες στην δεύτερη περίοδο. Σε αυτά τα 6,5 λεπτά που έχουμε παίξει, ωραία θα κλέψει ο Σιαμπάνης. Θέλει να φύγει και στο ανοιχτό γήπεδο. Είχε την πίεση του Κυριακόπουλου πάνω, το οποίο τον δυσκόλεψε. Πάω τώρα για να σταματήσει την φορά του αντίπαλου του Καγκαράκης. Όλοι είναι το πρώτο για τους υπότες. Για τον Κίκη. Σιαμπάνης βλέπει τις επιλογές του. Αυροειδή θα περάσει στο κέντρο. Επόνης θα πάρει την εκτέλεση. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά όμως. Καγκίδης περιμένει και τους συμπαίκτες για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση Κολόμπια. Κίκης που φτιάξε χώρο, καλά ο Λουγιώτης. Δεν θα εκμεταλλευτεί αυτό στην ευκαιρία του. Σιαμπάνης θα δεχτεί το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Όχι, ο Τακίδης έχει κάνει. Είναι και το τρίτο δικό του μάλιστα. Ο Λουγαρίς και Πασχαλάκης επέστρεψαν για τους Κολόμπιανς. Μαυροειδής έβρικε κάποια πάσα κοντά στη ρακέτα, αλλά επέλεξε τον Πεπόνι, ο οποίος θα εκτελέσει πίσω από 6.75 για το 20-21, πλησιάζουν στον πόντο, όχι, ναι, στον πόντο, τελικά ήταν για την στόσο. Στο μείον ένα τώρα οι υπότες. Καλαμουσιώτης, ο Λουγαρίς θα το πάρει και θα το βάλει. 20-24. Οργανώνει για τους υπότες, αφήνει τον Καγκαράκη τώρα. Ο Πεπόνης θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει όμως. Ο Λουγαρίς τον Κιουκί. Και γίνει αυτό στην πορεία του προς τα μέσα. Ο Πασχαλάκης θα μαζέψει, θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Στη γραμμή. Λοιπόν, ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Στην πρώτη προσπάθεια. Παραμένει στο 20-24. Βάζει τη δεύτερη. 20-25 τώρα. Πόνης. Καγκαράκης. Ωραία αντίδραση από τον Κίκη. Εντάξει, εκτός την μπάλα δε στα 14 δευτερόλεπτα το ρολόι. Παιδής. Είναι ο Πασχαλάκης τώρα πάνω του. Πεπονής. Και 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει πασάρι στον Μαυροειδή. Εκείνος θα πάρει το σουτ και τελειώνει έτσι. Και επίθεση των υποτών. Μπορεί να βρουν κάτι καλό. Χειροκρότημα από την πλευρά των Κολόμπιανς για αυτή την πολύ καλή άμυνα. Κρατάει και την διαφορά στους 5 πόντους. Καραμπουκιώτης. Τον Καλαβρουσιώτη, εκείνος θα αφήσει το πλάι. Κυριακόπουλος για 3 μέσα. Εκτελεί. 20-28. Ακόμα μια φορά που οι Κολόμπιανς βρίσκουν λύση. Πίσω από τα 6.75. Εδώ Κυριακόπουλο τώρα να είναι ο εκτελεστής. Και να φέρει την ομάδα του στο συν 8. Με 3,5 λεπτά να πούμε ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου.
καλύτερα από τον Καλαβριζιώτη πάνω στον Μαυροϊδή. Από εδώ, όχι, είναι το δεύτερο μαδικό αυτό των φιλοξενούμενων. Λούκης, εντάξει την μπάλα, δεν θα βρει Στεφανεκίνη. Είναι και πάλι στα χέρια του την μπάλα. Ασχαλάκης αφήνει στον Κυριακόπουλο. Ασχαλάκης μέσα και αυτό και ο Πασχαλάκης βρίσκει λύση πίσω από το τρίποντο για να πάει τη διαφορά πλέον στο σύν 11 για πρώτη φορά σήμερα, διψήφια διαφορά στο μάτς. Καράκης, Γιαπάνης, αδύναμο το τελείωμα, κρυκίσιμη μπάλα στο παρκέ. Ο Πασχαλάκης, το φάουλ έχει γίνει από τον Τεκεμπάνο, ο οποίος μάλιστα φτάνει και αυτό στα τρία φάουλ. Δύο και 27 ακόμα με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρονού. Πασχαλάκης, βρήκε ωραία τον Καλαβρισιώτη, λέει από εκείνον, στέλνει και το φυλάκι του στην κερκίδα για το 20-33. Τι είναι ο λάθος στην συνέχεια από τους υπότες. Το momentum είναι με τους Κολόμπιας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε έπειτα από το time out των υποτών, οι οποίοι βλέπουν σε αυτό το σημείο τους Κολόμπιας να έχουν ξεφύγει στο σύν 13. Δεν θα γίνει σύν 16. Ο Σχαλάκης θα βρει μια εκτέλεση από μέση απόσταση, τώρα θα καθαρίσει την φάση ο Χοδροματίδης. Σαμπάνης. Κουκά. Σαμπάνης αφήνει δίπλα του στον Μαυροϊδή. Μια προσποίηση από εκείνον. Θα κλειστεί από δύο, δεν μπορεί να βρει κάποια καλή εκτέλεση. Ο Χοδροματίδης όμως στη συνέχεια θα δώσει τη λύση. 22-33. Λάθη για τους Κυπεμπούχους έπειτα από το 20-21 που είχε κάνει ο Πεκόνης νωρίτερα. Έξω ότι είχαν κάνει ένα σερί 12-0 οι Κολόμπιανς. Σταματάει τώρα με το καλάθι του Χοδροματίδη εδώ ο Πασχαλάκης. Έκοπες σε βήματα. 1-28 ακόμα για το φινάλι του πρώτου χρόνου. Λούκα. Μαυροϊδής. Σταματάει την τρίπλα, έχει επιλογή τον Χοδροματίδη δίπλα του. Περνάει αυτός, τον σταματάει αντικανονικά όμως ο Καλαβριζιώτης. Θα αποσυρθεί τώρα ο Καλαβριζιώτης για να περάσει την θέση του. Ο Καλατζάκης. Μέσα σε αποθέωση ο Καλαβριζιώτης θα καθίσει στον πάγκο. Ενώ και ο Ρετινιώτης επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Κιουκί. Ο Βροϊδής από τα αριστερά πήρε τα βήματα, βγαίνει άμυνα. Μπουλούγα αριστερά βρει τον Ρετινιώτη. Καθή πάσα παρακινδυνευμένη όμως, καθώς είχε αντιπαλό του μπροστά ο Πασχαλάκης ο Χοδροματίδης. Να το δώσει στο και πέταξε αυτό στην μπάλα. Ένα δευτερόλεπτο από μένα, να από μένα ακόμα. Μην μπούμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κυριακόπουλος. Θα βρει πάρα στο πόδι του. Καγκαράκης. Σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι υπότες. Μαυροϊδής. Ροντούκα. Έχει γύρω του μόνο μπλε φανέλες. Θα βρει όμως την πάσα για τον Μαυροϊδή. Αστοχή εκείνος στην προσπάθειά του. Και ο Πασχαλάκης στο δεύτερο χρόνο μαζεύει το rebound. Λουγάρης. Είναι στη γωνία. Ο Ρετινιώτης δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη, δεν θα βρει όμως το καλάθι. Νέα ευκαιρία τώρα από την άλλη πλευρά, Μπουλούγαρης εκτέλει. 22-36. Μια δευτερόλεπτα τώρα για τους υπότες. Ο Καγκαράκης στα 4. Θα πρέπει να εκτελέσει.
Μέση τώρα στο 1 δευτερόλεπτο θα το πάρει μπροστά από τον Ρετουνιώτη, δεν βρίσκει στόχο. Και τελειώνει έτσι και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 22-36 υπέρ των Colombians. Επιστροφή και πάλι εδώ στο πλήστο του Αγίου Νικολάου που, που τώρα ξεκίνησε μόλις και το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ στο 22-36. 14 λοιπόν οι Colombians έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, κατάφερε να βρουν ένα σέρι που τους απομάκρυνε και ξεκινούν έτσι με μια καλή απόσταση στην δεύτερη περίοδο. Από την άλλη ψάχνουν αντίδραση οι υπότες, οι οποίοι στο τσάκ εδώ προλάβαν και εκτέλεσαν με τον Κοντραματίδη, ωστόσο δεν βρήκαν το γαλάθι. Τρομερή κίνηση από τον Ρετουνιώτη, αστοχή όμως ο Πασχαλάκης στη συνέχεια. Περάσει ο Χοντροματίδης, μετάει την μπάλα, τον φυλάει όμως εκείνη. Βρίσκει απάντηση, εκτέλεσε για τρεις, δεν βρίσκει στόχο. Ο Λουγαρίς θα του δώσει το σκοτ, θα πάρει τώρα. Θα εκτελέσει από το ύψο τη βολή. Δεν βρίσκει όμως στόχο. Παραμένει χωρίς καλάθι. Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο, σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουν κυλήσει στην τρίτη περίοδο. Και αυτό μάλιστα είναι και το τέταρτο φάουλ του Τακίδη, ο οποίος θα αποσυρθεί από τον από την πλευρά των Colombians για να περάσει το σκοτ ο Καλατζάκης. Μαυροϊδής μπορείς να ξεφύγει από την πίεση στο παρκέ, η μπάλα θα καταλήξει εκτός και η κατοχή είναι για τους Colombians τελικά. Ο Λουγάρης πήρε, έμεινε ψηλά για να πίεσε ο Ντουκά. Τον Ρετινιώτη τώρα θα παίξει με μια ψηλή πάσα με τον Πασχαλάκη. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Κερδισμένο φάουλ όμως για τον ψηλό των Colombians. Έτοιμος για την πρώτη εκτέλεσή του ο Πασχαλάκης, ο οποίος θα στοχίσει. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Στοχή στην δεύτερη. 22-37. Διαφορά στο σύν 15, τώρα η μέγιστη διαφορά που έχουμε δει τώρα στο μάτς. Ρωσή απάντηση αφήνει τώρα στον Κακαράκη. Ντούκα. Ο Δροματίδης θα πάρει, θα εκτελέσει αμέσως και θα σκοράρει κιόλας. 24-37. Ο Δροματίδης ο οποίος έχει δώσει αρκετές λύσεις για τους υπότες. Ο Λουγαρίς. Ο Καλατζάκης. Γεωργακόπουλος θα εκτελέσει. Ο Καλατζάκης είναι ολομόναχος εκεί στο rebound. Δεν θα σκοράρει όμως στην συνέχεια. Κράτησε όμως. Βρήκε την μακρινή πάση για τον Κακαράκη. Σε απάνηση παίρνει τα βήματα. Κάνει κοντά, δεν βγήκε αυτή η γρήγορη επίθεση για τους γηπεδούχους. Ο Ντούκα τώρα θα κάνει το φάουλ. Αντιαθλητικό τελικά. Και πεπώνει στα νέα πρόσωπα στην πεντάδα των υποτών. Ο Ρετινιώτης θα στοχίσει στην πρώτη. Ο
κάνει και την δεύτερη για να αξιοποιεί καμία από τις δύο ευκαιρίες του Ρετινιώτης. Και έτσι το σκορ δεν αλλάζει από το 24-37. Δρακόπουλος παίρνει στο κέντρο. Πολύ καλή άμυνα από τον Σκαπάνη. Κλέβει, έχει επιλογή τον Πεπόνη. Σε αυτόν θα αφήσει. Φτάνει μέχρι το τέλος αυτός. Δεύτερη ευκαιρία του Χοδροματίδη, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Και πολύ καλά έκανε, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, γιατί έφερε εκείνος τους δύο πόντους για το 26-37. Κάνει την κίνηση τώρα για να πάρει στα δεξιά. Αλλά θα πάει στον Πασχαλάκη. Κόντρα στον Χοδροματίδη, θα εκτελέσει εκείνος, θα μαζέψει και πάλι ο ίδιος. Επιμένει και δικαιώνεται. 26-39. Χοδροματίδης. Σιαπάνης. Κοιτάει γύρω του, Καγκαράκης θα πάρει το σουτ και φτωχή. 29-39 στους 10 στρογγυλές, στρογγυλές η διαφορά τώρα με την τρίποντη εκτέλεση του Καγκαράκη. 5-50 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Βουλούγαρης πήγε μόνος του μέχρι το τέλος του δρόμου για το 29-41. Διαμπάνης στον Καγκαράκη, στον Πεπόνη τώρα είπαμε σχόλια. Συνεχίζει ο Πεπόνης, αφήνει στον Ανιφαντή μια προσποίηση από εκείνον. Με τον Κακαράκη. Τον εκείνο στο ακυροβίδημα. Κράτησε το πόδι του κάτω. Αλλά τελικά δεν γλιτώσαν το λάθος οι υπότες. Παίρνει ο Μπουλουγάρης. Θα εκτελέσει. Δεν το βάζει. Σιαπάνης καθαρίζει το rebound. Παίρνει κιόλας στην άλλη πλευρά, σταματάει τώρα. Και έτσι έχουμε σετ παιχνίδι για τους υπότες. Πεπόνης έχει μπροστά τον Καλατζάκη. Ο Καγκαράκης θα εκτελέσει και για τρεις. Δεν βρίσκει στόχο, όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Σιαπάνης θέλει να πλησιάσει. Κερδίζει το φαουλ από τον Κιουκί. Δεύτερο μανικό και για τους Κολομπιανούς τώρα. Μακρινή πάσα για τον Σιαπάνη. Ο Δροματίδης επιστρέφεται. Δύναμο το τελείωμα του, όμως στη συνέχεια δεν θα βρει ούτε στο Στεφάνι Μπαλά. Καλατζάκης, κάνε την κίνηση. Ο Πασχαλάκης έβαλε τελευταία στιγμή τα χέρια του στην μπάλα ο Σιαπάνης και έτσι έκοψε αυτή την επίθεση των Κολομπιανς. Ο Γιακούβλης επαναφέρει. Μπουλουγάρης πάει στο φλότερ, δεν βρίσκει στόχο όμως εκείνο, έχει δεχτεί το φάουλ ωστόσο ο παίκτης των Κολομβιανών. Είναι δύο βολές τελικά, όπως λένε οι διαιτητές. Έχει προλάβει να ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Μπουλουγάρης. Ποιος θα χάσει την πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη ωστόσο για το 29-42. Και απάντησε, έχει δύο πάνω του. Ανάμεσα από εκείνου θα βρει την πάσα για τον Καγκαράκη. Στάει και πάλι εκείνο τάπα από τον Καλατζάκη. Ανιφαντής θα εκτελέσει. Δεν βρίσκει στο χώμα. Τελευταίο τετράλεπτο για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Γιακόπουλος. Ο Καλατζάκης, η μπάλα στον Μπουλουγάρη. Έχει τον Ανιφαντή μπροστά του. Αυτή να του ξεφύγει, θα τα καταφέρει.
πάρει την προσπάθεια ο Μπουλούγαρης, δεν βρήκε κάτι καλό όμως και απάντησε τώρα για τους υποτές. Αρχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια, περίπου ανεφαντής. Ρίχνουν τώρα ταχύτητα οι κόκκινοι. Ωραίες τρίπλες εκεί από τον Πεπόνι για να ξεμαρκαριστεί. Το σούτ όμως δεν είναι το ίδιο καλό με την κίνησή του. Λατζάκης. Στην απάντηση είναι πάνω του. Του λέγει να παίξει έξω. Ο Λουγαρίς ζητάει το σκριν. Θα το δώσει ο Πασχαλάκης. Παίξει με τον Κυριακόπουλο, δεν είναι και τόσο καλή όμως η πάσα. Θα γίνει το λάθος για τους μπλε. Πόνη συγκράτησε, βρήκε και τον Χοδροματίδη από τα δεξιά. Αυτό θα σκοράρει για το 31-42. Είπαμε ο Χοδροματίδης. Είναι μια σταθερή αξία στο σημερινό παιχνίδι για τους υπότες. Ρίχνει τώρα την διαφορά στους 11. Καλατζάκι στον Πασχαλάκη. Με πλάτη εκείνος θέλει να γυρίσει, θα χάσει την μπάλα όμως καθώς πήγε για βοήθεια. Και ο Κακαράκης προσπάθησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κυριακόπουλου. Ανανεώνεται τώρα το ρολόι. Ενώ ο Καραβουζιώτης επιστρέφει και πάλι στο μάτς για τους Κολόμπιανς. Κοιμήθηκε λίγο για μια εδώ. Θα εκτελέσει ο Πεπόνης και φτωχή. 44-34 με συγχωρείτε. 42. Μειώνουν τώρα τους 8 πόντους την απόσταση υπότες και αναγκάζουν έτσι τους Κολόμπιανς να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση, 2 λεπτά και 24 λεπτά απομένουν ακόμα στο ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Με τους υπότες να βγάζουν μια μικρή αντίδραση, να πλησιάζουν τώρα στους 8. Να θα γίνει και το κλέψιμο. Ρωσιαπάνη. Κάνει όμως βήματα. Είναι μια ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούχους ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Να φώσουν κάπως τους Κολόμπιανς. Εδώ είναι τώρα στην επίθεση με τον Γιώργο Κακόπουλο να κατεβάζει. Καλατζάκη θα αφήνει χέρι με χέρι στον Μπουλούγαρη. Φάουλ από τον Ανεφαντή ο οποίος τον ακολουθούσε. Παίζει με τον Καλαβρουσιώτη. Δίδειξε λαμπασμένα εκεί ο Σταπάνης. Βρήκε στο πρόσωπο αφελά του τον αντίπαλό του. Και έχουμε βόλες λοιπόν για τον Καλαβρουσιώτη, ενώ συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των υποτών. Έτσι η πρώτη. Και στην δεύτερη, για την αγκάλια από αυτό το ζευγάρι των γολών οι φιλοξενούμενοι. Σκιαβάνης. Στην ψηλά από τον Γιώργο Ακόπουλο, θα υποπέσει τελικά στο φάουλ. Που είναι το τρίτο. Καράκης αφήνει στον Ανιφαντή. Δεύτερο λεπτό τώρα η επίθεση. Ανιφαντής έχει 2 δευτερόλεπτα, γι' αυτό πήρε και αυτό το υποπίεση σου για να προλάβει το ρολόι. Κυριακόπουλος. Καλαβρουσιώτης αφήνει στον Γεωργακόπουλο. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, κοντό σουτ από τον Γεωργακόπουλο. Δεν άλλαζε το 34-42. Σιαπάνης. Καράκης. Για τον Χοδροματίδη. Σιαπάνης, ωραία, βρήκε τον Πεπόνι με βήμα πίσω, αυτός εκτελεί. Δυο τους καθαρίζει το rebound. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Κανώνει ο Κυριακόπουλος. Καραβρουζιώτης αφήνει στον Μπουλούγαρη. Στα δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των μπλε. Μπουλούγαρης θα φτάσει μέχρι το καλάθι.
32-34, 44. Μια επίθεση 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους υπότες. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Colombians. Στο έδαφος ο Χοντροματίδης. Διαφάνης. Θα δεχτεί τώρα το φάουλ και θα σταματήσει το ρολόι στα 5,9. Βρήκε ωραία τον Σιαπάνη κατευθείαν εκείνο θα εκτελέσει 3 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα ο Καραβουγιώτης να καταλήξει κατευθείαν. Και θα τελειώσει έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 34-44. Και το 4ο 10ο το μάτς 34-44 το σκορ στο 10. Οι Colombians σε 10 λεπτά μας χωρίζουν από το να μάθουμε τι θα γίνει στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Κυριακόπουλος ξεκινάει ζεστά την 4η περίοδο 34-47. Τώρα οι υπότες με τον Σκιαπάνη φτιάχνουν αυτή την επίθεση. Απλώνει το χέρι του. Δηλαδή κανονικά ο Καλαβριζιώτης θα κάνει το πρώτο μαντικό των Colombians. Σιαπάνης. Ο Δροματίδης αφήνει στον Μαυροϊδή. Ψηλή πάσα του την υποδέχει όμως ο Κεκεμπανός. Κάνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορεί να εκτελέσει εύστοχα στην αρχική του προσπάθεια. Έχει όμως ακόμα μια ευκαιρία την οποία θα τον στείλει στην γραμμή. Πέρα από φάουλ του Καλαβρουζιώτη, αυτό γι' αυτό και πέρασε στον πάγκο για να μπει στην θέση του ο Πασχαλάκης. Και πάνω σε στοχή στην πρώτη 35-47. Μέσα και η δεύτερη 36-47. Ρακόπουλος. Ροπουλούγαρης. Πάσα στη γωνία. Τακίδης θα επιχειρήσει για τρεις. Αρήπολο όμως η προσπάθεια. Κουκά. Στον Μαυροϊδί. Περιμένει αυτός κάποια επιλογή κοντά του, πήρε και πάλι την μπάλα στα χέρια του, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα πίσω από την πλάτη, δεν του βγήκε όμως και έτσι βρήκε ευκαιρία να κλέψει ο Κυριακόπουλος. Ωραία θέση στο Τακίδη, μπάλα δεν μπορούσε να συνεργαστεί εκείνος με τον Πασχαλάκη. Σκιαπάνης και Πάνος δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Θα γίνει το λάθος έτσι από τους γηπεδούχους. Κολόμπιανς και πάλι στην επίθεση. Στον Μπουλούγαρη. Καλή άμυνα ακόμα μια φορά που βγάζουν καλή αντίδευση αμυντικά οι υπότες. Και θα βγει και ο ευνηδιασμός εδώ. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε τρεις. Ο Ντούκα θα τελειώσει κατά τη φάση 38-47. Ρίχνουν σε μονοψήφιο αριθμό την διαφορά τώρα οι γηπεδούχοι. Γεωργακόπουλος. Ρωτακίδης. Περνάει ανάμεσα από δύο. Βρεθεί στο παρκέ. Επόμενο στο φόλο από τον Δωματίδη. Δύο βολές λοιπόν για τον παίκτη των Colombians, οι οποίοι να πούμε πως προέρχονται από ένα σερί 4 ετών. Η τελευταία κόντρα στο Pink Paper με 43-60, ενώ σερί 7 ετών έχουν οι υπότες. Στην προηγούμενη αγωνιστική της έκαναν την νέα τριποντοκρατία με 49-31. Έτσι και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ το σημερινό παιχνίδι ώστε να πάρουν μια βαθμολογική ανάσα. Ο Ποντάφο Δροματίδης δεν μπορεί να βρει στόχο. Αλλά είναι ο ίδιος για το εξαιρετικό rebound, ωστόσο τα χέρια τα δικά του θα καταλήξει εκτός η μπαλά.
50 λεπτά ακόμα για το τέλος. Γεωργακόπουλος. Γεωργακίδης. Δίστασε να εκτελέσει, δεν θα διστάσει όμως ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος θα βρει σίδερο. Σκιαπάνης. Είναι στον Μαυροϊδή. Μένει μπροστά του ο Πασχαλάκης, δεν μπορεί να τον νικήσει. Ο Λούγαρης εκεί στο Βούλιο θα μαζέψει το rebound. Θα φύγει μπροστά. Βρίσκει τον Γεωργακόπουλο. Πατάει γερά εκείνος, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το δεξί layup. Σκιαπάνης. Βρίσκει μακριά τον Μαυροϊδή. Έχει τον Πασχαλάκη, πάνω του πάει και ο Γεωργακόπουλος για βοήθεια. Βρίσκει όμως λίγο χώρο εκείνος και θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους μπλε. 1-3 τα ομαδικά τώρα. Μαυροϊδής. Δεν στέκει στην πρώτη. Τελεί την δεύτερη τώρα, την οποία θα αξιοποιήσει για το 39-49. Και πάλι στις 10 πόντους τη διαφορά. Ρετουνιώτης. Πέρασε, βρήκε λίγο χώρο και σκόραρε με το δεξί layup. Για το 39-51. Πάσε κοντά, αφήνει τον Κικεμπάνο. Ο Αμπιδής είναι αυτός που θα εκτελέσει. Μπάλα στα χέρια του Πασχαλάκη, ζητάει ο Μπουλούκαρης. Βρίσκει γρήγορα τον Τακίδη. Μπάλα και πάλι στον Μπουλούκαρη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Τακίδης μαζεύει. Με ευκαιρία λοιπόν για τους Colombians. Με 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι τους. Πέρασε ο Ρετουνιώτης, δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Αλλά βγήκε και στο κεφάλι του για να καταλήξει εκτός στην συνέχεια. Κεμπάνος. Ανακινδυνευμένη πάσα του, κατάφερε όμως να πάρει ο Χοδροματίδης. Θα δεχτεί την τάπα από τον Τακίδη, θα κάνει βήματα τελικά. Στην επαναφορά τώρα η Κολόμπια, στις 5.48 ακόμα, στις 12 πόντους η διαφορά. Διατηρούν το προβάδισμα τους οι Κολομβιανοί. Από την άλλη, οι υπότες βλέπουν την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει. Γεωργακόπουλος. Ένα σουτ υποπίεση, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Προηδής. Πάει και πάλι. Ωραία προσπίση για να περάσει. Θα βρει και την πάσα, εξαιρετική ασίστ για τον Χοδροματίδη. 41-51. Ρετουνιώτης. Ρωτακίδης. Μασχαλάκης παίρνει τα βήματα, σκοράρει. Μετράει νομίζω το καλάθι, ναι. Έχει βρίσκει το φαόλο ψηλό στον Colombian. 41-53 πλέον. Τους Colombians να μπορούν να διαχειρίζονται καλά αυτό το υπερπισκοβάλισμα σε αυτό το, σε αυτή την τελευταία περίοδο. Κρατάνε διψήφια απόσταση μέχρι στιγμής. Ενώ ο Πασχαλάκης ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του. Ωστόσο, παραμένει το σκορ στο 41-53. Σκιαπάνης επέλεξε στον αέρα να πασάρει. Γιατί βγήκε σε καλό όμως, ο Ρετουνιώτης. Πέρασε η πάσα στον Πασχαλάκη, θα την κάνει ασίστ εκείνος. 41-55. Και πάλι χτύπαει στην αντίπαλη ρακέτα ο Πασχαλάκης για το σύν 14 των Colombian. Σε ένα αρκετά καθοριστικό χρονικά σημείο. Πήρε ο Χοδροματίδης, αυτή τη φορά θα το χάσει. Ο ίδιος επιμένει και δεύτερη ευκαιρία, όπως θα καθαρίσει τελικά την άμυνα η Colombian. Αλλά καταλήγει εκτός. Σκιαπάνης.
Μητσοτάκης για να πάρει την εκτέλεση. Αρμπολόμος θα καταλήξει το σούτο. Θα εκμεταλλευτεί και αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. 4 και 15 πριν το τέλος του μάτς. Πουλούγαρης. Έχει μείνει ψηλά ο Σιαπάνης. Πήρε ο Γεωργακόπουλος. Τους θα πατήσει γερά για 2. Επαίνει το καλάθι. Σιαπάνης. Βγει στην άλλη πλευρά. Αν υπαντής τώρα θα πάρει, θα βρει και πάλι τον Σιαπάνη. Την βοήθεια του Αμπλόν δεν μπορεί εκείνος αρχικά. Θα το κάνει με τη δεύτερη ευκαιρία. 43-55. Μουλουγάρης. Πήρε ο Πασχαλάκης. Σταμάτησε την τρίπλα και ψάχνει επιλογές. Ο Γεωργακόπουλος του δίνει. Δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Πασχαλάκης θα γραπώσει το εξαιρετικό rebound και θα σκοράρει στην συνέχεια για το 43-57. Καθοριστικό δόντος ο Πασχαλάκης στις τελευταίες επιθέσεις των Κολόμπιανς. Έχει πετύχει σε ρίκα λάθη για τους Κολομπιανούς. Στους οποίους κρατάει στο συν 14. Θα μειώσει τώρα ο Κακαράκης με το τρίποντο. 46-57. Μακρινή πάσα. Η μπάλα να δούμε για τους υπόδες τελικά. Τέσσερα νέα πρόσωπα από την πλευρά των Κολόμπιανς. Καλαβουζιώτης, Κυριακόπουλος, Λούκης και Καλατζάκης παίρνουν στο παρκέ. Είναι και 52. Είναι το φινάλι του μάτς. Καράκης στέκεται, εκτελεί για τρεις, ξανά μέσα κι αυτό. 49-57. Καράκης δίνει σφιγμό στους υπότες. Ρίχνει τώρα την διαφορά στους 8. Πίκης θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Μεπόνης. Ματζάκης μένει πάνω του. Πήρε ο Χοδροματίδης με φόρα, θα βρει καλάθι, θα σκοράρει ο Χοδροματίδης κερδίζοντας το φαουλ παράλληλα. 51-57 πλέον. Βγάζουν αντίδραση εδώ οι υπότες και πλησιάζουν στους 6 πόντους, ενώ έχουμε και διακοπή για, για το time out των Κολόμπιανς, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να αντιδρούν. Αυτό 43-57 οι γηπεδούχοι έχουν καταφέρει να κάνουν ένα σερί 8-0 και έχουν ρίξει πλέον την απόσταση σε 6 πόντους. Θα μειώσει και άλλο ο Χοδροματίδης με την συμπληρωματική βολή. 52-57 πλέον το σκορ. 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, με 2 και 10 να απομένουν ακόμα στο ρολόι. Ο Λουγάρης. Ο Λουγάρης κρατάει στα 10. Έχει πάνω το Κακαράκης. Το φαουλ του Λουγκάρης, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Κοβέται η πάσα από τον Τακίδη. Καλατζάκης αφήνει στον Λουγκάρη. Ηρεμίαζε τον από τον πάγκο των Κολόμπιανς. Ήταν ευκαιρία μεγάλη εδώ οι υπότες να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Ο Πασχαλάκης θα αξιοποιήσει ακόμα μια πάσα. Ακόμα μια ευκαιρία κοντά στην ρακέτα. Για το 52-59. 1-35 ακόμα. Ανυπαντής. Δεν είδε κάποια κίνηση και έγινε τελικά το κλέψιμο από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος πατάει γερά, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Καλατζάκης θα μαζέψει και θα σκοράρει στην συνέχεια για το 52-61. Στο συνένεια πλέον οι Κολόμπιανς, οι οποίοι ανταποκρίστηκαν καλά σε αυτή την αντεπίθεση των υποτών. Καράκης, εδώ και χώρο για σου, κύριος Σιαπάνης στα 5 δευτερόλεπτα. Χοδροματίδης θα εκτελέσει, δεν βγήκε. Δεν είχε δύναμη η προσπάθειά του και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά όπως φαίνεται προς το φινάλε. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλατζάκης ανενόχλητος, θα εσκοράρει και πάλι για το 52-63 και κάπου εδώ
τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Η Κολομπία, όπως φαίνεται, θα φτάσει στην 7η και τους θα πάνε στο 7-7. Ενώ από την άλλη, οι υπότες θα πάνε στο 3-11. Ο Σιάπανης σκοράρει για το 55-63. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Αρχίδια εδώ μας τους όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ. Κυριακόπουλος κατάει. Δεν ήρθε το καλάθι. Καμπάνης τον Κακαράκη. Προσποιείται μπροστά από τον Καλαβουκιό ότι θα εκτελέσει. Σιαπάνης μαζεύει για μια νέα ευκαιρία. Πεμπώνης. Αστοχο και αυτό το σουτ. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Μένουν οι πότες. Σιαπάνης το 1. Κερδισμένο φάουλ από τον Καλατζάκη. Το κέρδισε ο Σιαπάνης στα 0,8. Έχει σταματήσει το ρολόι. Και έχουμε βολές για τον παίχτη των υποτών. Διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον. Με 0,8 στο ρολόι. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να συμβεί στο μάτς. Ευτυχή εκείνος. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό σκορ. 96-63. Δεύτερη φινάλη λοιπόν στο μάτς, νίκη για τους Κολόμπιους, οι οποίοι θα αντικατήσουν 63-96 επί των υποτών.